Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Σιγιονίων και όπως συνήθως, εμείς ως μειοψηφία, ασκώντας το ρόλο που μας αναλογεί, υποβάλαμε κάποιες ερωτήσεις στο Δήμαρχο. Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είτε δεν μας απαντάνε, είτε απαντάνε με μισόλογα κλπ. Χθες λοιπόν τέθησαν 4-5 θέματα. Το ένα ήταν το θέμα των συνταγογραφήσεων στα χωριά, όπου ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχουν αποφασίσει και κόψαν τα τηλέφωνα στα τοπικά κοινοτικά καταστήματα. Αυτό γιατί, σας είπε. Έτσι, για λόγους οικονομίας. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι και λίγο έολο το επιχείρημα και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η στιγμογράφηση, η οποία είναι ηλεκτρονική και έτσι έχουν πρόβλημα. Υπόθηκε βεβαίως ότι όντως αυτό είναι αρμοδιότητα του νοσοκομείου και ότι θα λειτουργήσει μεστικά και μας έδωσε αυτή την υπόσχεση να δούμε. Το δεύτερο σοβαρό θέμα είναι που θέσαμε ήταν οι φοίνικες. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μάστιγα, θα λέγαμε, η αυτή η ασθένεια, αυτό το ζωήφιο. Έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος, αριθμό των φοινίκων στην περιοχή μας και επεκτείνεται δυστυχώς και στους άλλους δήμους. Εκείνο που θέσαμε εμείς και είπα και εγώ προσωπικά είναι ότι όντως μέχρι τώρα δεν έχουν ενεργήσει έτσι όπως έπρεπε να ενεργήσουν, ούτε ως πρόληψη, ούτε και ως τρόπος αντιμετώπισης μετά για να καταστρέψουν τους φοίνικες που αρρώστησαν. Δηλαδή, οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να ταφούν. Έτσι, σε πολλές περιοχές του Κιάτου ή μείναν στα ποτάμια πεταμένα και όπως ξέρετε έτσι, αλλά το ζωήφιο επεκτάθηκε και πέταξε, ή το κάψαν. Οπότε ήταν ακόμα χειρότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο ζητήσαμε εξηγήσεις. Και το δεύτερο είναι, εν τέλει περιπτώσει αυτό έγινε, τι προβλέπετε και τι σκέφτονται να κάνουν τώρα ώστε να αντικατασταθούν αυτά τα δέντρα, είτε με φοίνικες είτε με άλλα δέντρα. Δεν μπορεί να μείνει η περιοχή μας έτσι γυμνή. Το δεύτερο θέμα που θίξαμε, μάλιστα με έντονο τρόπο, είναι το θέμα του φωτισμού στο Κιάτο και στα τοπικά διαμερίσματα. Και αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι το κέντρο του Κιάτου, η περιοχή ανάμεσα στο Εκκλησία και στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Εκεί όντως η κατάσταση είναι τριτοκοσμική, όπως είπαμε, κατεστραμμένα τα πάντα. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα αποκαταστήσει αυτές τις βλάβες, γιατί δεν είναι μόνο ότι η αισθητική της πόλεως, έχει να κάνει βεβαίως και με την ασφάλεια. Όπου υπάρχει σκοτάδι, λειτουργούν και καλύτερα αυτοί οι οποίοι κλέφτες κλπ. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ απλό, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα σοβαρά θέματα που υπάρχει στασιμότητα στην περιοχή μας, αλλά είναι και τα απλά θέματα. Στο γήπεδο στο Φενεό απάνω. Υπάρχει ένα πρόβλημα, η νεολαία που αθλείται εκεί δεν είναι περιφραγμένο πλήρες στο γήπεδο και ζητήσαμε από τον Δήμαρχο να βάλει να το περιφράξει με σύρμα, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Θέλω να πω ότι ήταν απογοητευτική η απάντηση του Δήμαρχου γιατί είπε ότι δεν έχει χρήματα για να το κάνει. Πιστεύω ότι και ας το κάνει ο σύλλογος τέλος πάντων, ο οποίος έχει χρήματα. Αυτή ήταν η απάντηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει, θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Ένα άλλο θέμα μείζων, το οποίο το έθεσα για να συζητηθεί και στο Συμβούλιο, είναι το θέμα των απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, στην περιφέρεια Πελοποννήσου το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με την άλλη χώρα, την Ελλάδα. Ο Δήμος Σκιονίων, από το Επιδημαρχία Σαϊνής του Γιαννόπουλου και στη συνέχεια την πρώτη θητεία του κ. Τσουλούφα, κατασκευάστηκε αυτό ο Χιτά και δεν έχουμε τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα όπως έχουν άλλοι Δήμοι. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχει φτάσει στο απροχώρητο και υπάρχουν καθυστερήσεις για τη δημιουργία και την αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στους άλλους δήμους της περιφέρειας, το Υπουργείο αποφάσισε εντός της εβδομάδας της επόμενης θα βγάλει απόφαση όπου θα λέει πού θα πάνε τα απορρίμματα των δήμων που δεν έχουν χώρους ταφής, νόμιμους και χωρίς να μπορεί να αντιδράσει κανένας. Επισήμανα, το έχουμε πει επανειλημμένως αυτό στο Δήμαρχο, το έχω επισημάνει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν πρέπει να ολιγορούμε, γιατί ναι, εμείς αυτή τη στιγμή ως Δήμος έχουμε τη δυνατότητα να εναποθέτουμε τα απορρίμματά μας. Πλην όμως η ζωή του Χιτά τελειώνει. Ως εκ τούτου, αν μαζευτούν και άλλοι Δήμοι, και θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Και η ζωή του. Μόνο με το βέλο που πάει εκεί, πάλι αυτό είναι το πρόβλημα. Σήμερα στις 1 ώρα συνεδριάζει ο ΦΟΣΔΑ, που είναι η διαχειριστική αρχή στην περιφέρεια Πελοποννήσου, για να δώσουν, να γνωμοδοτήσουν πάνω στην πρόταση του Υπουργείου για το πού θα πάνε τα σκουπίδια των Δήμων αυτών. Σε όλη την περιφέρεια εννοώ Πελοποννήσου, έτσι. Εκείνο που επισήμανα στον Δήμαρχο είναι και στον κύριο Χουσελά, ο οποίος θα εκπροσωπεί το Δήμο μας, είναι ότι σε πουδενή δεν πρέπει να δεχτούμε περισσότερα σκουπίδια από αυτά που δεχόμαστε μέχρι τώρα, γιατί θα καταστραφεί και από άλλους Δήμους. Τέλος πάντων, να μείνουμε σε αυτό που έχουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να σπεύσουν, να ενεργήσουν ώστε να δημιουργηθεί μια κατάσταση
στο μεταβατικό χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων από την περιφέρεια, έτσι όπως προβλέπετε, που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, είναι ότι εμείς πρέπει την ανακύκλωση να τη λειτουργήσουμε με καλύτερο τρόπο, να δημιουργήσουμε μετά κομποστοποίηση των υπολοιμμάτων, ώστε να μας μείνει όσο το δυνατό λιγότερο σύμμικτα απορρίμματα για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Δηλαδή, σε αυτό το μεσοδιάστημα πρέπει να μην καθόμαστε, να είμαστε σε απραξία, γιατί θα δημιουργηθεί και σε εμάς και στο Δήμο μας μεγάλο πρόβλημα. Υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει καθυστέρηση σε αυτά τα πράγματα. Εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά αυτές τη λειτουργία και τη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Όμως σε καμία περίπτωση το μήνυμά μας είναι σαφές, δεν πρέπει να δεχτούμε απορρίμματα άλλων Δήμων και μάλιστα Δήμων που είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Ας ο καθένας σας φροντίσει, το Υπουργείο βεβαίως είπε ότι θα αποφασίσει το ίδιο που θα πάνε τα διάφορα απορρίμματα. Πιστεύουμε ότι εμείς να τους πείσουμε με τα επιχειρήματά μας και να κινηθεί ο Δήμαρχος πιο δραστήρια, ώστε να αποτρέψουμε ένα γεγονός που θα είναι δυσάρεστο για την περιοχή μας. Κάποια άλλα πολιτικά θέματα στο Δήμο σας, κ. Ζαχαρία? Ναι, χτες είχαμε και εκλογή μετά από παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης. Εκεί διαπιστώσαμε όντως ότι στη Δημοτική Αρχή υπήρχαν διάφορες συγκρουσιακές καταστάσεις. Εμείς κάναμε εσωτερικά. Εσωτερικά, δηλαδή, εκεί με το ποιος, αν θα παραιτηθεί ο πρώην Πρόεδρος, αν θα αναλάβει ο καινούριος. Υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε ξαναεντοπίσει της λειτουργίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει τόσο με τη συνοχή, αλλά έχει να κάνει με το ότι όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολη η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, ώστε να λύνει τα προβλήματα που απαιτούν τη λύση τους, για το καλό βεβαίως του Δήμου μας και των συμπολιτών μας.